Η πατάτα, γνωστή και ως γεώμυλο, είναι φυτό που καλλιεργείται για τους κονδύλους της, οι οποίοι είναι πλούσιοι σε άμυλο και αποτελούν τροφή μεγάλης θρεπτικής αξίας. Η προέλευση της πατάτας είναι από το νότιο Περού και τη βορειοδυτική Βολιβία. Οι πατάτες καλλιεργήθηκαν εκεί πριν από περίπου 7.000 ως 10.000 χρόνια. Στην περιοχή των Άνδεων, όπου το είδος είναι ηθαγενές, καλλιεργούνται και σήμερα κάποια συγγενικά φυτά της πατάτας. Οι πατάτες εισήχθησαν στην Ευρώπη από την Αμερική, από τους Ισπανούς, το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Σήμερα αποτελούν βασική τροφή σε πολλά μέρη του κόσμου και μεγάλο μέρος της παγκόσμιας προσφοράς τροφίμων. Σήμερα οι πατάτες είναι η τέταρτη μεγαλύτερη καλλιέργεια τροφίμων στον κόσμο, μετά το καλαμπόκι, το σιτάρι και το ρύζι. Στην Ελλάδα έφερε την πατάτα ο Καποδίστριας. Την είχε δοκιμάσει κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στην Ευρώπη και έκρινε ότι θα ήταν μια βασική και θρεπτική τροφή για τον χυμαζόμενο ελληνικό λαό των μετεπαναστατικών χρόνων. Όταν λοιπόν εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο, προσπάθησε να δώσει πατάτες στους χωρικούς που φιλίποπτοι και συντηρητικοί καθώς ήταν, τις πέταξαν στα σκουπίδια. Ο Καποδίστριας όμως ήξερε πολύ καλά την ψυχολογία και τις διαθέσεις των συμπατριωτών του και περιέφραξε το μέρος όπου ήταν αποδικευμένες οι πατάτες και έβαλε σκοπούς να τις φυλάνε μέρα νύχτα. Μέσα σε μια εβδομάδα δεν είχε μείνει ούτε μία. Τα φυτά της πατάτας είναι ποώδη πολυετή φυτά που αναπτύσσονται ανάλογα με την ποικιλία σε περίπου 60 εκατοστά ύψος. Τα φύλλα πέφτουν μετά την ανθοφορία, την καρποφορία και τον σχηματισμό κονδύλων. Τα φυτά αναπτύσσουν λευκά, ροζ, κόκκινα, μπλε ή μοβ άνθη με κίτρινους στήμονες. Μετά την ανθοφορία, τα φυτά της πατάτας παράγουν μικρούς πράσινους καρπούς που μοιάζουν με πράσινα ντοματίνια, με το καθένα να περιέχει περίπου 300 σπόρους. Όπως όλα τα μέρη του φυτού εκτός από τους κονδύλους, ο καρπός περιέχει το τοξικό αλκαλοειδές σολανίνη και επομένως είναι ακατάλληλα για κατανάλωση. Οι νέες ποικιλίες πατάτας καλλιεργούνται από σπόρους. Οι νέες ποικιλίες που καλλιεργούνται από σπόρους μπορούν να πολλαπλασιαστούν φυτεύοντας κονδύλους ή κομμάτια κονδύλων, κομμένα έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα ή δύο μάτια, μια πρακτική που χρησιμοποιείται στα θερμοκήπια για την παραγωγή υγιών κονδύλων σπόρων. Τα φυτά που πολλαπλασιάζονται από κονδύλους είναι κλόνοι του γονέα, ενώ αυτά που πολλαπλασιάζονται από σπόρους παράγουν μια σειρά από διαφορετικές ποικιλίες. Υπάρχουν περίπου 5.000 ποικιλίες πατάτας παγκοσμίως. 3.000 από αυτές βρίσκονται μόνο στις Άνδεις, κυρίως στο Περού, τη Βολιβία, τον Ισημερινό, τη Χιλή και την Κολομβία. Το Διεθνές Κέντρο Πατάτας που εδρεύει στη Λίμα του Περού διαθέτει 4.870 τύπους πατάτας, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι παραδοσιακές ποικιλίες του εδάφους. Κατά τη συγκομιδή, οι κυπουροί σχετικά μικρών χωραφιών συνήθως βγάζουν τις πατάτες με ένα είδος ειδικού πυρουνιού με δόντια στις άκρες. Σε μεγαλύτερα οικόπεδα, το άρωτρο είναι το πιο γρήγορο εργαλείο για το ξεθάψιμο της πατάτας. Η εμπορική συγκομιδή γίνεται συνήθως με μεγάλες μηχανές συγκομιδής πατάτας, οι οποίες μαζεύουν το φυτό και τη γύρω γη. Αυτό μεταφέρεται σε μια αλυσίδα που αποτελείται από χαλίβδινους κρίκους, οι οποίοι διαχωρίζουν μέρος της βρωμιάς. Η αλυσίδα φτάνει σε ένα μέρος όπου γίνεται περαιτέρω διαχωρισμός. Τα πιο σύνθετα σχέδια χρησιμοποιούν ένα σύστημα με φυσιτήρα για να διαχωρίζουν τις πατάτες από το φυτό και τη γη. Οι πατάτες συνήθως οριμάζουν μετά τη συγκομιδή για να βελτιωθεί το δέρμα τους. Η κόνδυλη της πατάτας μπορεί να είναι ευαίσθητα τη συγκομιδή και να υποστούν βλάβες στο δέρμα τους. Η σκλήρινση επιτρέπει στο δέρμα να σφίξει πλήρως και να επουλωθούν τυχόν πληγές. Η επούλωση των τραυμάτων αποτρέπει τη μόλυνση και την απώλεια νερού από τους κονδύλους κατά την αποθήκευση. Στα τέλη του 19ου αιώνα, πολυάριθμες εικόνες συγκομιδής πατάτας εμφανίστηκαν στην ευρωπαϊκή τέχνη. Ο πίνακας του Van Gogh του 1885, «Η Πατατοφάγη», απεικονίζει μια οικογένεια που τρώει πατάτες.
Ο Van Gogh είπε ότι ήθελε να απεικονίσει τους αγρότες όπως ήταν στην πραγματικότητα. Διάλεξε σκόπιμα, χοντροκομμένα και άσχημα μοντέλα, θεωρώντας ότι θα ήταν φυσικά στο ολοκληρωμένο πίνακά του. Το παιχνίδι αυτό σχεδιάστηκε το 1949 και κυκλοφόρησε στο εμπόριο το 1952. Ο κύριος Πατατοκέφαλος ήταν το πρώτο παιχνίδι που διαφημίστηκε ποτέ στην τηλεόραση.